Τώρα σε αιχμαλωσία, σε ομηρία. Πάντως βρίσκονται στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Χωρίς βέβαια κατηγορία έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλώς μεσημέρι, κύριε Κασάρα, τι κάνετε? Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πολύ καλά εσείς. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ, πώς νιώσατε την ανάγκη εσείς να δημιουργήσετε αυτή την ιστοσελίδα και για ποιο λόγο τη δημιουργήσατε? Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε γιατί αισθάνθηκα την ανάγκη, αισθάνθηκα μάλλον την ανάγκη, γιατί ήμασταν δύο οι αρχικοί ιδέες, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας με κάποιον τρόπο πιο απτό προς τους δύο αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι εκτελώντας την αποστολή τους και το καθήκον τους, κάτοντας τα ελληνικά σύνορα, δηλαδή φυλάττοντας όλους εμάς τους Έλληνες, συνελήφθησαν από τους Τούρκους, είναι εχμάλωτοι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, με ένα έολο κατηγορητήριο, το οποίο δεν έχει καν συνταχθεί ακόμα, και όλα αυτά. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιδέα, δημιουργήθηκε μια κλειστή ομάδα μέσα στο Facebook, η οποία άρχισε να γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα, για να φτάσουμε σχεδόν στις 450.000 μέλη αυτή τη στιγμή. Φοβερό, το σε οποίο πολύ είναι, λίγο χρονικό διάστημα όλο αυτό. Μέσα σε 15 μέρες περίπου έγινε αυτό. Ναι. Οπότε, μέρα με τη μέρα, αναγκαστικά μπαίνανε και περισσότεροι φίλοι μας ως συντονιστές τη σελίδα. Η σελίδα είναι καθαρά και μόνο για να εκφράσει συμπαράσταση. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πολιτικών σχολείων, ιδρυστικών σχολείων, σεξιστικών σχολείων και όλων των πασχολικών σχολείων, οι οποίοι θα μπορούσαν να δυναμητήσουν αυτό το κλίμα, το οποίο προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε υπέρ αυτών των δύο ανθρώπων. Κύριε Κασάρα, εσείς σκοπεύετε να οργανώσετε, να διοργανώσετε και ένα συλλαλητήριο? Μάλιστα. Το έχουμε ήδη ανακοινώσει για τις 25 Μαρτίου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις 1 η ώρα. Πριν από λίγο είχα και την ενημέρωση από το Δήμο ότι θα μας παραχωρηθεί ο χώρος. Πολύ ωραία. Πρόθεσή μας είναι να γίνει μια εκδήλωση συμπαράστασης, ναι, με καθαρά ειρηνικό τρόπο. Σημαίες, βέβαια, όποιοι θέλουν μπορούν να φέρουν η ελληνική σημαία. Καμία άλλη σημαία δεν επιτρέπει να υπάρξει στον χώρο. Ναι. Στην οποία ένας έγκριτος νομικός, ο οποίος ίσως προέρχεται από την πόλη σας, μιλάω μαζί του αυτή τη στιγμή, ναι, θα κάνει μία μικρή παρουσίαση του νομικού τμήματος της υπόθεσης, για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Ένας εκπρόσωπος της εκκλησίας, ο οποίος θα προσφύγει ένα μικρό χαιρετισμό, κάποια λόγια παρηγοριάς για τους δύο εχμαλώτους και για τους, και τις οικογένειές τους βεβαίως. Και συνεχεία θα τελεστεί και μία ζέηση, μία παράκληση θα έλεγα, υπέρ ταχείας απελευθερώσεως κτλ. Και ένας μικρός χαιρετισμός από κάποιον από την Επιτροπή, ο οποίος θα απλώς θα πει σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα φτιάξει και τα 450.000 μέλη της σελίδας που μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συγκέντρωση και να ακουστεί και η φωνή μας τέλος πάντων πέραν του Facebook, γιατί μου δεις εξημών είναι επώνυμος και για να έχει πρόσβαση σε... στα μέσα μαζικής επικοινωνίας με τόση άνεση που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Και αν μη τι άλλο, ακόμα και αν οι δύο στρατιωτικοί δεν το μάθουν, που νομίζω ότι την Παρασκευή που θα υπάρξει το επισκεπτήριο, νομίζω ότι οι γονείς θα το μεταφέρουν αυτή την κίνηση που γίνεται. Είναι μια πολύ καλή υποστηρικτική κίνηση για τις οικογένειες των δύο στρατιωτικών. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Σίγουρα είναι, δεν έχουμε επικοινωνήσει με τους γονείς βεβαίως. Δεν θέλουμε να τους επιβαρύνουμε και να τους φορτίσουμε συναισθηματικά έτσι περισσότερο από ότι ήδη είναι φορτισμένοι. Ναι. Δεν θέλουμε να τους στεναχωρέσουμε ή οτιδήποτε. Το κάνουμε γιατί το αισθανόμαστε, γιατί αυτή είναι η πρόνοιση ψυχική που έχουμε να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους δύο νεαρούς συναδέλφους. Καλά, το ότι θα τους στεναχωρέσετε, εγώ δεν το πιστεύω. Καθώς σίγουρα θα πάρουν δύναμη. Έτσι, ψυχικά τουλάχιστον, και θα καταλάβουν ότι βρίσκονται πάρα πολύ, έστω και νοητά, κάποιοι κοντά τους. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Απλώς βράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι πίσω από την εκδήλωση δεν υπάρχει κανένας υπάρχον ή σχεδιαζόμενος πολιτικός φορέας. Γιατί πολλά ακούστηκαν και δεν θέλουμε να μας χαρακτηρίσουν. Καλά, στην Ελλάδα του σήμερα φυσικό και επόμενο είναι να είμαστε καχύποπτοι, ναι. Έτσι, δεν είναι κανένας πολιτικός φορέας, δεν υπάρχει ούτε υπάρχουν ούτε σχεδιαζόμενος και η σελίδα αυτή τη στιγμή στα παιδιά επιστρέψουν στην Ελλάδα με ασφάλεια, σόι και αυλαβής, θα αποχαιρετήσει τους συντελεστές της εταιρείας τους, θα χαιρετήσει την άφηξη των δύο νεαρών και θα ευχαριστήσει τα μέλη της και θα κλείσει. Μάλιστα.
Κύριε Κασάρα, θα τα ξαναπούμε, γιατί μέχρι τις 25 έχουμε αρκετές ημέρες ακόμα. Βεβαίως, θα χαρώ, κύριε Μωράιτη, να είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Ακόμη και εδώ, αν θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, με τα χαράς. Βεβαίως, θα μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάτε και με την πρόσκλησή σας και με την παρουσία μου, έστω και φωνητικά εκεί. Είναι η υποχρέωσή μας, κύριε Κασάρα, καθώς αυτή η δύο στρατιωτική θα μπορούσε να είναι παιδιά όλων μας. Επομένως, ο καθένας θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση των γονιών του σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διοργάνωση.